Γεια σας και καλώς ήρθατε στο συνεσυμπόσιο συζήτηση όπου ξαναμιλάμε για μια ταινία που μιλήσαμε και πριν. Δεν γινόταν να μην ξαναμιλήσουμε για αυτή την ταινία η οποία φυσικά είναι το Inception σε σκηνοθεσία Christopher Nolan που για κάποιο λόγο στην Ελλάδα πήγαν να το πούν, σκέφτηκαν να το πούν Inception ή ονειροπαγιδευτές. Έτσι λέει το ίντερνετ. Σπλάση γοργόνα. Έχουν συμβεί περίεργα πράγματα. Το σπλάση γοργόνα μια χαρά είναι. Όχι, σπλάση. Η γοργόνα, δεν λέγοντα η γοργόνα. Τι νοεί. Σπλά λέγοντα στα αγγλικά, η γοργόνα στα ελληνικά σκέτο. Α, α. Ταιριάζει η γοργόνα. Το ονειροπαγιδευτέ είναι λίγο. Λοιπόν, Τέλο πάντων. Δεν... Παιδιά, είχαμε... κοιτάξτε, έχουμε ένα άνω φράγμα στο πόσο μπορεί να κρατάει ένα αφιέρωμα και βρεθήκαμε... Δεν θέλουμε να κουράζουμε ναι. με τα αφιερώματα και να γίνονται τερατώδη τα βίντεο. Ναι, βρεθήκαμε στην περίεργη θέση να πούμε ότι, οκ, okay, αυτό θα βγει τεράστιο βλέπαμε τι σημειώσει και λέγαμε θα βγει τεράστιο και είπαμε να κάνουμε κάτι που χοντρικά το είχαμε κάνει με τον Τζόκερ, αλλά τώρα το κάνουμε πιο ελεγχόμενα, πιο επίσημα, πιο σχεδιασμένα. Το Inception γύρω δεύτερο. Ναι, δεν το βρίσκω περίεργο. Δεν περίεργο. Γιατί όχι. Αλλά ναι. Κάνουμε Είναι, και... πρωτοφανέ. Τέταρτη σεζόν, παιδιά. Δοκιμάζουμε νέα πράγματα. Ουουου. Ναι. Έχουμε ήδη κουμπώσει LSD. Όχι, δεν ισχύει. Λοιπόν. Σε συνέχεια τη συζήτηση για το Inception, του ονειροβραβίδευνου, θα ήθελα να ξαναπώ αυτό που είπα, ότι είναι ένα πολύ κοινό παράπονο για την ταινία, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι, εντάξει, θα έχουμε ξαναπεί χιλιάς φορές, ο καθένας ό,τι βλέπει την ταινία και το δουλεύει, αυτό έχει σημασία. Ένα πάντως κοινό παράπονο για την ταινία είναι ότι σε μία βουτιά στο υποσυνείδητο, ο Νόλαν βλέπει μόνο James Bond yes. Και ποιο είναι το θέμα τώρα. Γι' αυτό δουλεύει η ταινία. Διότι η ταινία είναι αυτό που είναι και είναι τέλεια ω αυτό που είναι. Τι έξαρμε γι' αυτό. Έχω να πω ότι δεν. Εφόσον αυτή ήταν η πρόθεσή του, ε, το να πει ότι βλέπει μόνο Τζέιμ Γουδιέσ αδικεί το όραμά του. Με την έννοια ότι, OK, μπορεί να μην είναι για σένα αυτό και να περίμενε μια ταινία η οποία μιλάει για όνειρα να σε πάει σε μονοπάτια ίσω πιο αφαιρετικά, πιο στοχαστικά πιο φιλοσοφικά. Οκ, okay. αλλά ο Νόλαν ήθελε να το παρουσιάσει μέσω αυτή τη οδού. Καταλαβαίνω πλήρω αν δεν σου κάνει, αλλά εμένα μου κάνει Γιατί μου αρέσει. Κοίτα, γενικά εγώ έχω μια δυναμία στο να παντρεύονται τα είδη μεταξύ του. Και ο Νόλαν το κάνει αυτό. Παντρεύει, Παντρεύει το κατασκοπικό θρίλερ με αυτό το high concept που είναι το. το ό,τι προσφέρουν τα όνειρα τέλο πάντων. Η ταινία δεν είναι μια ταινία για όνειρα. Είναι μια ταινία όπου η ψυχαναλυτική διαδικασία παρουσιάζεται μέσα από του όρου ναι. Του κατασκοπικού είδου, των κατασκοπικών ταινιών. Ναι. Και το θέμα είναι ότι δεν μπορώ να κατηγορήσω έναν δημιουργό, ο οποίο για τα όνειρά που έχει. Για παράδειγμα, στο Matrix έχουν κάτι αντίστοιχο mm -hmm. και οι Watchovskyδε βλέπουν μόνο cool slow motion, ε, δερμάτινα wirefoo. και wirefoo. Αυτά είναι τα όνειρά του. Όπω λέει και το Inception, αυτό έχει γίνει Inception στο κεφάλι του. Αυτό βλέπουν. Δεν θα του κατηγορήσω για τα όνειρά του. Εδώ πέρα ο Νόλαν βλέπει κατασκοπικά. Και πάλι, μπορεί κάποιο να πει ότι είναι ρηχό ο Νόλαν, όπω μπορεί να πει για του Βατσόφσκιδε ότι είναι ρηχοί και βλέπουν μόνο αυτό, αλλά δεν μπορώ να, να κατηγορήσω έναν δημιουργό για τα όνειρά του. Δεν ξέρω καν τι σημαίνει είναι ρηχό. Τι, τι, πάει να πει, είναι ρηχό σε σχέση με τι, σε σχέση με την προσαρμογή. Σε σχέση Είμαστε... με τον Αρονόφσκι, ξέρω εγώ, που θα έβλεπε κάτι πολύ πιο. που να μοιάζει πολύ περισσότερο με τα αληθινά όνειρα. Ε... Ή μια τέτοια προσέγγιση. Μια okay, και διότι... ανέφερα την Παπρίκα, ο Αρενόφσκι έχει ψύχωση με τον Σατό Σικόν okay. και τον κατακλέβει συνέχεια. Ελλάδα. Ναι, ξεκάθαρα. Οκ. Αλλά... Okay. Άρα να κάνει και ο Νόλαν Αρενόφσκι okay. ή να κάνει και ο Νόλαν. Δεν λέω ότι το λες εσύ αυτό. Απλώ θέλω να πω ότι αν ο Νόλαν θέλει να φιλτράρει τη... την ταινία δράση που θέλει να κάνει μέσα από το κόνσεπτ των ονείρων και, δε... και χρησιμοποιεί αυτό... αυτό το high concept ως, ε, δομή. Ε... Οκ, okay, μόλι έφτιαξε και ένα νέο είδο κινηματογράφου. Ή <laughs> τέλο πάντων προχώρησε ένα παλιό και το έφερε στη σύγχρονη εποχή. Είμαι πολύ σύμφωνο με αυτό που έκανε όλα. γιατί στο τέλο υπόθεση μιλάμε για ένα high budget πειραματικό έργο. Είναι πειραματικό το έργο. Σε το Αλλιώ θα ήταν το John Wick. Που θα χάνε, γιατί αν τη παίξει κατευθείαν με τον John Wick στην δράση, θα χάσει. Και για αυτό το πα με. <laughs> ναι, <laughs> ναι. Είτε κοιμάσαι, είτε είσαι ξύπνιο, ο John Wick θα Αυτό. Ε, ναι, όχι. Είμαι. Θέλω να πω, αυτό έχει να σου παρουσιάσει. Δεν μπορώ σε καμία περίπτωση να μπο... Είναι τόσο μοναδικό αυτό που έκανε που δεν μπορώ να, σε... δεν μπορώ να... να... συγκρίνω το όραμα του Νόλα με το όραμα οποιοδήποτε άλλου. Ο οποίο θα... Okay, θα, λέ... θα του έλεγε. Ε, hey, πάρε 20, όχι, πάρε 105 εκατομμύρια, πόσο πήρε ο Ολλαν. και κάνει όνειρα. Λιγότερα δεν... νομίζω. Λιγότερα, ε, 150 μου φαίνεται και εμένα πολλά. Καμιά γονταριά, 100. Καμιά ονταριέ, μια χαρά. Μια χαρά. Πάρε τόσα και παίξε όνειρα. Οκ. Okay. Τι τι σημαίνει αυτό, σου παρουσίασε μια μοναδική ιδέα. Ο καθένα θα το κάνει Ακριβώς. με βάση αυτά τα πράγματα που έχει στο κεφάλι του. Ακριβώ. Μια χαρά. Το θέμα με το Inception είναι ότι δουλεύει αυτό διότι πραγματικά βρίσκει έναν τρόπο να το κάνει σωστό. Ναι, στέκει λογική. Ταιριαστό. Ναι, ταιριαστό. Ναι. Δε, δε, δεν κλωτσάει τέλο πάντων. Ναι. Εγώ θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο για τη μουσική. Για τη μουσική, βεβαίω. Για τη μουσική δεν μιλήσαμε σχεδόν καθόλου στο. Ο πιέρομα. Hans... Ο Τσίμερ oh. φτάνει στο τελικό του στάδιο, ανοίγει ένα, πώς λέγεται, αυτό που βγαίνει, από το οποίο βγαίνουν οι, ε, οι πεταλούδες. Κουκούλι. Ανοίγει ένα κουκούλι και βγαίνει ο πλήρης πλέον Χάνς Τσίμερ. Καμπάι. Καμπάι. Ο οποίος είναι μια αφαιρετική μηχανή μπάσου. <sighs> Κοίτα, καταχάσω ορίσανε το σύγχρονο είδος soundtrack με αυτή την ταινία. Ήδη ο Τσίμερ ανέβαινε αλλά με αυτή την ταινία το εδραίωσε και τελείωσε, κλείδωσε και όπω πάντα οι μιμητές μπορούν να γίνουν εκνευριστικοί, η αγορά έχει κατακλείσει με Τσιμερίλα αλλά αυτό δεν μειώνει τη δουλειά του ίδιου του Τσίμερ ο οποίο δεν είναι σε αυτό το τάμπλετ οπότε δεν ξέρω γιατί δείχνει το τάμπλετ. Οκ, ε, okay. πήρε το θέμα τη Edith Piaf, το θέμα λέω, okay. το τραγούδι τη Edith Piaf και μπα -μπαμ, το ενέταξε μπα -μπαμ, μπα -μπαμ. στην πλοκή. Το ενέταξε το χρησιμοποίησε για να δώσει παράγγελμα για τη δομή. Ο Νόλαν η ταινία είναι ένα από του πρωταγωνιστέ τη ε, ταινία. Και τι λένε οι Στίχοι. Οι Στίχοι λένε Je ne regrette rien. Δεν, Δεν, μετανιώνω. Δεν μετανιώνω για τίποτα. Ναι. Το οποίο είναι αυτό που ο κινδυνεύει να μάθει ο κομπ. Μόνο μετανιώνει για όλα. Είναι, ναι, είναι, αυτό. είναι αυτό που πρέπει να μάθει ο κομπ. Κάτσα πάρω αυτέ τι χαρτοπετσέδε γιατί τώρα μου σκάσανε. Τι θέλω εδώ. Οπ. Λοιπόν. Ε, τι να πω για τον Τσίμερ. Ο Τσίμερ και αν είναι πειραματικό συνθέτη. Και εδώ πέρα αυτό το πράγμα που πήραμε είναι αποτέλεσμα πειράματο. Γιατί ο Τσίμερ ξεκίνησε και πήρε το Όσκαρ του. Μάλλον ξεκίνησε και κάποια στιγμή πήρε Όσκαρ ε, και το πήρε για τα επικά του θέματα, για το μονομάχο. Έτσι δεν είναι, πήρε νομίζω Όσκαρ για το μονομάχο. Δεν παρακολουθώ το Όσκαρ, ε, αλλά μπορεί. Απλώ θέλω να πω ότι εκεί έγινε σούπερ στα Ροτσίμερ. Ε, αλλά να που 9 χρόνια μετά, 10 χρόνια μετά το μονομάχο, πειραματίζεται και πειραματίζεται πάρα πολύ άγρια. Δεν θυμάμαι αν έχει ξαναπάρει τραγούδι και το έχει πειράξει. Ήταν τέκι μας. Ήταν μας. Ε, που χου, Δύο χρόνια μετά στο Dark Knight Rises πήρε το τραγούδι Whatever Lola Wants Lola Gets και το έκανε το θέμα της Catwoman. Πήρε ένα τραγούδι των Imagine Dragons και το έκανε το θέμα του κακού στο Kung Fu Panda 3. Το κάνει αυτό ο Τσίμερ. Αλλά εδώ το, το, πήρε και το και έπαιξε με το χρόνο γιατί στα επίπεδα των ονείρων παίζει με το χρόνο. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι τη δομή τη ιστορία. Είναι κομμάτι τη αφήγηση. Και αυτό είναι ο τσίμερ που ενδιαφέρεται. Είναι ένα τσίμερ ο οποίο μπορεί να δει, άμα, άμα κάτσει και λιώσει τσίμερ, μπορεί να δει πότε είναι εκεί και πότε δεν είναι εκεί, πότε βάζει τα παπαδοπέδια του και πότε κάνει ο ίδιο τη δουλειά. Δεν θα φτάσω σε συνομοσιολογία, αλλά ναι. Ε, όχι, περίμενε. Όταν βλέπει. Δεν χρειάζεται να φτάσει στην συνομ... ομοσιολογία, μπορεί απλά να δει το, το εξώφυλλο. Καλά, εξόφυλιο... το, λένε, ναι. Του... Δε το εξώφυλλο του Amazing Spider-Man 2, του soundtrack. Θα δει έξι collaborators. Πόσο πιστεύει ότι ήταν ο Τσίμερ από πάνω του και σε κάθε βήμα. Μ' αρέσει αυτό το soundtrack. Είναι πάρα πολύ ωραίο soundtrack. Συγγνώμη, αλλά μ' αρέσει. Αλλά δε... Είναι πολύ ωραίο. Μ' αρέσει πιο πολύ την ταινία το soundtrack του Amazing Spider-Man 2, αλλά δεν ήταν 100% Τσίμερ. Αυτό είναι 100% Τσίμερ. Το Interstellar είναι 100% Τσίμερ. Και, το λοιπά και, το λοιπά. και ε, επίση ένα τσίμερο ο οποίο ενδιαφέρεται δεν είναι μονοκτάνια οκτάνια και κρίξεις μπάσου, είναι και το time. Το οποίο το time εγώ προσωπικά ο τίτλος που έχω είναι κάθαρση το τραγούδι. Και στην κανονική μου ζωή μερικές φορές έχει τύχει να τα ακούσω. Με την έννοια ότι όταν νιώθω ότι έχω γλιτώσει από κάτι, από κάποια μαλακία ρε, που μπορεί να έχω κάνει ή μου έχει συμβεί ή ότι έχω καταφέρει κάτι και υπάρχει μια ηρεμία, ακούω το time μέσα μου ας πούμε. Έχει καλό subwoofer στη ζωή του Τζουελ Ναι. Ε, και το πήρε και λίγο Ότμαν, λίγο, δεν, ξέρω, δεν θυμάμαι αν το αναφέραμε στα x -Men. Αλλά το θέμα του Xavier στο Days of Future Past είναι λίγο το time. Λίγο, λίγο. Οκ, okay, δεν το The θυμάμαι hope. πολύ, αλλά. Ε, σε καμία περίπτωση δεν, δεν το έχω σαν κατηγορό προς τον Ότμαν αυτό, απλώ θέλω να πω. Σήμερα. Κοίτα, δεν είναι όταν σκέφτομαι ποιο είναι το αγαπημένο μου είδο μουσική κινηματογράφου, δεν πάει το μυαλό μου σε αυτό που κάνει ο Τσίμερ. Πάει σε κάτι πολύ κλασικό. Williams. Πάει σε Williams, πάει σε James Horner, πάει σε... Mm. Σε κλασικά πράγματα. Αλλά πάντα μου αρέσει αυτό που κάνει ο Τσίμερ, και μπορώ να εκτιμήσω το γεγονό ότι μια προσέγγιση που κανονικά δεν θα μου δούλευε, πάντα μου δουλεύει, δηλαδή και στα πιο αφαιρετικά του, και στο 2048 που και εκεί δεν ξέρω, δεν πρέπει να ήταν μόνο του ούτε εκεί, βασικά αντικατέστησε τον Ιωάννσον. Στον Λίτ, Ντράνερ, 2009. Κάποια κομμάτια ήταν τα είχε γράψει ο Ιωάννσον. Μετά τον θάνατο του Γιωχάννσον, αντικατέστησε. Mm. Τέλο πάντων, μου δουλεύει και στα πιο αφαιρετικά του. Δεν μπορώ να καταλάβω εκεί που είναι ο Τσίμερ. Στα πιο μελωδικά πρέπει να είναι ο Γιωχάννσον και στα πιο μπάσο σκέτο πρέπει να είναι ο Τσίμερ. Τέλο πάντων, μου δουλεύει ο Τσίμερ και παρόλο που δεν, δεν είναι το είδο που θα πω ότι ναι, γι' αυτό το είδο μουσική κινηματογράφου παθιάζομαι. Εντάξει, παθιάζομαι περισσότερο από όλα στον Τσίμερ, στο Mission Impossible 2. Είναι πάρα πολύ καλό. Ξεκινά. Και τι μεταλλιέ και το. Είναι σύγμα. πολύ καλό εκεί. Ήταν αλλά... στο μετέχνιο εκεί που θα Ήτανε, ήταν, ήταν στο μετέχνιο, αλλά είναι ένα αριστούργημα. Ναι. Το... Η μουσική του Inception είναι ένα αριστούργημα μινιμαλιστικού soundtrack. Mm. Ναι. Και εμένα ο Τσίμερ δεν είναι ο αγαπημένο μου συνθέτη. Η σχολή του δεν είναι αγαπημένη μου σχολή. Και εγώ είμαι με τα μπούνια στον Williams, αλλά εντάξει. Είμαι... Ε... Ε, αυτό που έκανε είναι ένα επίτευγμα και μου αρέσει να τα ακούω. οπότε αυτό. Επόμενο θέμα. Επόμενο θέμα. Έχουμε πάει στα FA, είμαστε πιο πίσω. Έχει γράψει κάτι για το exposition. Ναι, το exposition. Το έχει αναφέρει αρκετά στο το exposition στο αφιέρωμα. Απλώ θέλω να πω ε, ότι συμφωνώ πλήρω και. Το πιο σημαντικό από όλα είναι τόσο πολύπλοκα αυτά που έχει να παρουσιάσει, είναι τόσο βαθύ το χτίσιμο κόσμο, που μπορώ να καταλάβω κάποιον ο οποίο δεν δίνει την πλήρη προσοχή στην ταινία, το οποίο είναι κρίμα, ρε παιδιά, ε, να χαθεί. Ο Νόλαν όμω φροντίζει και να στο δείχνει και να στο λέει. Δεν κάνει μόνο το ένα. Η μόνο το άλλο. Οπότε νομίζω ότι κάνει τα πάντα για να σε πάρει μαζί του 100%. Ταυτόχρονα, αυτό το exposition για το οποίο θα ακούσετε αρκετού να λυσάνε, μερικέ φορέ και εμά, είναι το exposition στο οποίο α, παρατίθενται τα συναισθήματα του χαρακτήρα. Δηλαδή, ήταν ο άλλος, όταν, όταν ο άλλο, όταν ο σου εξηγεί πώ, έχει βάλει το χαρακτήρα να εξηγεί πώ νιώθει, αντί να σου δείχνει πώ νιώθει. Αυτό είναι το exposition το οποίο είναι σε φάση, οκ, okay. άκυρο του στυλ αφήγηση από πάνω η οποία περιγράφει τι νιώθω αυτή τη στιγμή. Ναι, νιώθω χαμένο. Το δεν χειρότερο να που μπορώ αυτό. να σκεφτώ. Ε, Μπορεί κα, να δουλέψει. Κάποια νουάρ το κάνανε, ε, αλλά εδώ που είμαστε τώρα με 100 και χρόνια κινηματογράφου, νομίζω όταν παίξει με αυτό το πράγμα μόνο έχει κάποιο νόημα. Ε, Τέλο πάντων, για την αφήγηση, αλλά για το exposition, όταν λε πω νιώθει ο άλλο, αυτομάτω κάτι χάνει σε σχέση με το να το δείξει. Ε, εδώ αλλά δεν κάνει αυτό. Δεν κάνει αυτό. Σου. Ε, σου χρησιμοποιεί το exposition για να σε μπάσει στον κόσμο, όχι στου χαρακτήρε. σα ίσα, όποτε νιώθει κάτι ο κομπ, βλέπουμε πλάνο. Όταν νιώθει το βασικό πράγμα που νιώθει, βλέπουμε τα παιδιά του. Ναι. Οπότε μα το δείχνει πάντα. Βασικά κάνει σκληρό κάτω όλα από αυτά τα, τα δικά του τα τα, τα χωρί μουσική. Όχι ότι το εφήβρε αυτό, αλλά αυτό τα, τα έχει εδρεώσει. Και δεν υπάρχει και οπτικό από αυτό. Αυτό. Οπότε ναι. Πάμε τώρα στα εφέ. Εφέ. Τα εφέ τη ταινία για τα οποία δεν είπαμε στο αφιέρωμα. Είπαμε ελάχιστα για τα εφέ τη ταινία. Sorry, αλλά ένα από τα λιγότερο εντυπωσιακά εφέ τη ταινία είναι το αγαπημένο μου. Αυτό με του καθρέφτε. Που η Αριάδνη παίρνει, βγάζει μια πόρτα από το πουθενά η οποία είναι καθρέφτη και κλείνει. Το πιο εντυπωσιακό θα το έλεγα εγώ. Νο, νιώθω ότι είναι το. Όχι, συγγνώμη. Για μένα είναι το πιο εντυπωσιακό. Νιώθω ότι ο Νόλαν έκανε πιο grande πράγματα, αλλά εμένα αυτό με εντυπωσίασε περισσότερο. Mm -hmm. Έτσι. Αυτό είναι που μου μείνει περισσότερο από όλα. Διότι πώς... έχει λυθεί το θέμα, ρε παιδί μου, πώ η κάμερα να μην φαίνεται η αντανάκλασή τη, πούμε, στο γυαλί. Αλλά εδώ έκανε. χρησιμοποίησε αυτό το τέχνασμα για να σου φτιάξει, να σου δώσει την έννοια του, του απείρου. Και να σου δείξει την άπειρη δυνατότητα που μπορεί να έχει ο ονειρευτή ή μάλλον ο κατασκευαστή του λαβυρίνθου. Ε, αυτό είναι εντάξει, το πιο εντυπωσιακό σε κλίμακα, ίσως να είναι εκεί που η Αριάδνη λυγίζει την πόλη. Το οποίο όταν ο, ο Ντικάπριο ο Κόμπ λέει πολύ εντυπωσιακό, δεν είναι ο Νόλαν που ευλογάει τα γένια του. Είναι πιο πολύ ότι όντω εντυπωσιάζει από τη δύναμη τη δημιουργικότητα τη Αριάδνης, Διότι τα εφέ εντάσσονται στη δημιουργικότητα του. Στη δημιουργικότητα βασικά, στο κόνσεπτ. Γιατί υπάρχει Έχω, έχω ήδη αναφέρει στο βίντεο και δεν είμαι ο πρώτο που το λέει. Υπάρχουν φυσικά πολλοί που έχουν μιλήσει γι' αυτό. Το ότι η ταινία μιλάει για, για τη δημιουργία μια ταινία. Οπότε, δεδομένου ότι η Αριάδνη για μένα είναι σιναριογράφο τη ταινία, ε, μπορεί και η... art designer, μπορεί. Ε, ρε φίλε, σου δείχνει πόση σημασία έχει η δημιουργικότητα. Αυτό. Ναι. Είναι τα εφέ. Η... Έχει γίνει πλέον μόδα να πουλιέται το ότι δεν χρησιμοποιεί κάποιο σκηνοθέτη ο οποίο κάνει blockbuster, να πουλιέται ω promotion το ότι δεν χρησιμοποιεί πολλά εφέ. Και ο Νόλαν ανήκει στην κατηγορία που κάθε φορά που βγάζει ταινία, στο promotion χρησιμοποιούν το ότι α, δεν χρησιμοποιεί ψηφιακά εφέ. Τα ψηφιακά, ναι. Είναι τίγκα στα ψηφιακά εφέ για ταινία του Νόλαν η συγκεκριμένη. Mm. Περισσότερο νιώθω από τα Batman του. Uh, ναι. Δηλαδή Πωστά. έχει βασίζεται πολύ στα ψηφιακά και δεν θα μπορούσε να μην βασιστεί διότι έχει όνειρα και πάλι το κάνει με απίστευτα προσγειωμένο τρόπο που καταλαβαίνω αυτόν που λέει ότι δεν μου δουλεύει αλλά και πάλι πρέπει να επιστρέψω στο ότι μιλάμε για κυρίως για το, για το μυαλό του κόμπ mm. ο οποίος κόμπ δεν έχει φαντασία και είναι ένας κολλημένος τύπος όπου μόνο αναμνήσεις βάζει στα όνειρά του και όχι δημιουργία. Οπότε το δικαιολογεί μέσα στο σενάριο και πραγματικά τα, τα εφέ είναι κορυφαία. Και λέγοντα για την δημιουργία ταινία, εγώ πιστεύω ότι κάθε ένα από του χαρακτήρε έχει κάποια πόστα είναι, ή συμβολίζει κάποια πόστα. Ο κόμπινος σκηνοθέτη. Ο, ο Άρθουρ είναι ο. Θα τα πω λίγο επιγραμματικά και μπαίνουμε, ρε παιδί μου. Ο Άρθουρ είναι ο, ο διευθυντή παραγωγή, α πούμε. Ο Σάιτο είναι ο παραγωγό παύλα χορηγό. Αυτό που βάζει το χρήμα, το βρίσκει και το βάζει. Ο παραγωγό το βρίσκει, ο χορηγό το βάζει. Ο Σάιτο είναι και τα δύο. Ε, ο Ιμ είναι ο πρωταγωνιστή, νιώθω. Ο ηθοποιό. Όλοι είναι λίγο ηθοποιοί, αλλά νιώθω ότι ο Ιμ είναι ο, ο πρωταγωνιστή. Ο. Ποιο να λέγουμε, η Αριάδη. Δεν είναι μπορεί να μην είναι ο ηθοποιό ο Ιμ, αφού δίνεται γυναίκα, δίνεται μπέρεντζερ. Αυτό. Ακριβώ. Ε, η Αριάδνη είναι η σεναριογράφος Παύλα Art Designer και έχει βέβαια μετά και τον τέτοιον και τον Ιούσεφ. Ο οποίος... Ιούσουφ. Ιούσουφ, ο οποίο νιώθω ότι είναι όλο το τεχνικό κομμάτι τη της... της... της ταινία. Ο αφανή ήρωα. Είναι ο κακομύρης ο οποίο τη στιγμή που κάνει την μανούρα με το μάξιλη, Το είδατε αυτό. Και είναι όλοι κοιμούνται. Γιατί είναι. στην κοσμάρα του. Και άλλωστε όσο οι άλλοι είναι στα άλλα επίπεδα, αυτό πρέπει να οδηγάει. Αυτό. Ε, αυτός που, και, και δεδομένου ότι αυτό φτιάχνει τα φίλτρα για να γίνει πιο αποτελεσματικό το όνειρο, άρα εικόνα, μπορεί να είναι ο τύπο ο οποίο, αν όχι ο διευθυντή φωτογραφία, ο περατέρ ή αυτό που φέρνει του φακού, του φτιάχνει του φακού, τους... οτιδήποτε. Αυτή είναι πάνω κάτω η, η δομή αυτού του συνεργείου, α πούμε. Και η Αριάδνη είναι εκεί πέρα στο πλευρό του σκηνοθέτη για να τον κρατάει τι αιμονέ του. Ο σκηνοθέτη είναι γεμάτο αιμονέ. Δεν. Οκ, okay, υπάρχουν κάποιοι σκηνοθέτε οι οποίοι τα, τα, σκ... τα σκέφτονται όλα από την αρχή στο τέλο. Ο Κιούμπρικ ήταν ένα από αυτού. Ε, τεράστιο βαθμό. Αλλά σε ένα συνεργείο όλοι βάζουν τις φαντασίες τους και βγαίνει μια συλλογική φαντασία. Ε, και αυτό ο, ο, κόμπ από μόνος του δεν μπορεί να πετύχει πολλά χωρίς την ομάδα του. Νομίζω ότι η ταινία το κάνει ξεκάθαρα αυτό το πράγμα. Και η Αριάδνη εκεί πέρα, σε επίπεδο πιο κοινωνικό είναι η συνείδησή του, αλλά σε επίπεδο δημιουργία ταινία, είναι σενεργάφο η οποία προσέχει το πράγμα, η αφήγηση να γίνει σωστά. Και ο Κόμπ είναι ο, ο ταλαντούχο πλην μαλάκα βασανιστή σκηνοθέτη, γιατί υπάρχουν και τέτοιοι, δυστυχώ. Ναι, ο Κιούμπρικ, από ό,τι έχω ακούσει από του ηθοποιού του σε ντοκιμαντέρ που έχω δει, δεν νομίζω ότι καταλάβαιναν οι ηθοποιοί τι διαφορά είχε το 57ο take από το 58ο. Α, αφή, 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 αφή. Το ζήταγε ο Κιούμπρικ και το έκανε. Όχι μόνο αυτό, η μέθοδο που είχε πώ να βγάλει ειλικρινέ συνέστημα από τη Σελίδη α πούμε, ή από τον. Πε τον, κουρδί πορτοκάλι, ο Μακ. Ο Μακ Νιώθω ότι ο Κόμπι είναι ένα τέτοιο ε, σκηνοθέτη εδώ πέρα και χρειάζεται την Αριάδνη να κρατάει την αφήγηση και χρειάζεται τον Άρθουρ από το να καταρρεύσει το πλατό. Ο Άρθουρ είναι ένα χαρακτήρα ο οποίο δεν έχει φαντασία αλλά είναι ασύλληπτα πρακτικό. Είναι ο τύπο ο οποίο λύνει προβλήματα. Είναι ο τύπο ο οποίο είναι με το ρολόι στο χέρι. Είναι ο τύπο ο οποίο στο πλατό είναι ο εκνευριστικό που λέει Παι, παιδιά πρέπει να πάμε. Αυτό είναι και ο βοηθό σκηνοθέτη που είναι και ο Άρθουρ. Αυτό. Επίση έχει πολύ ενδιαφέρον σε αυτόν τον παραλληλισμό που δουλεύει πλήρω και για μένα. Ότι ξεκινάει ο σκηνοθέτη να σφάζεται με τον παραγωγό και στο τέλος είναι. σφάζεται ο, ο σκηνοθέτη για τον παραγωγό. Είναι πολύ ωραίο. Είναι πολύ ωραία παρατήρηση <laughs> με την έννοια ότι η Μαλάκα πάει στο τέλος, γίνεται το μπρόμαντς. Γιατί χωρίς τον παραγωγό. Καλό Δεν θα απογειωθεί το αεροπλάνο. Δεδομένου ότι ο σκηνοθέτη δεν είναι ο παραγωγό αυτή την ταινία. Ναι. Αλλά ταυτόχρονα εδώ πέρα γίνεται και κάτι άλλο. Και το οποίο το, έθεσε, το, έ, το έθιξε στο αφιέρωμα. Εγώ διατείνομαι ότι είμαστε στο παλιό Hollywood σε αυτή την ταινία, όπου ο παραγωγό παραγγέλνει την ταινία. Ο παραγωγό λέει στο σκηνοθέτη να σου πω: Έχω μια ιδέα που θέλω να κάνουμε. Αλλά ταυτόχρονα υπάρχει περίπτωση ο Ντικάπριο στην αρχική σκηνή, ο Κόμπ, να, να, έδινε το βιογραφικό του στον uh, site και να μην ήταν ο στόχο απλά ο Site. -o. Όπου εκεί ο σκηνοθέτη πάει και μπαίνει, κάνει elevator pitch. Που λένε elevator pitch είναι ότι χτυπά ένα παραγωγό. Ε, χτυπάς σε ένα παραγωγό. Πηγαίνει ένα παραγωγό την ώρα που πάει να ανέβει στο γραφείο του, στο ασανσέρ, και έχει χιορόφους για να του πουλήσει μια ιδέα. Τι πιστεύει. Ναι, δουλεύει και αυτό. Με την έννοια ότι η αρχική σε κάνει είναι ένα pitch όπου ο παραγωγό είναι πάρα πολύ εχθρικό απέναντι σε αυτό το pitch. Mm -hmm. Το στυλ σφαζόμαστε με πιστολίδια. Πιστολίδια. Δεν ξέρω πώ μου βγήκε αυτό. Η Ιαπωνία. Ναι, στην Ιαπωνία δεν λένε το γη. Δεν λένε το γη. <Ιαπωνία>. Ναι, λένε το ρ. Τέλο πάντων. Ε, δουλεύει αυτό, ναι. Συνεχίζω να μιλάω. Συνεχίζω να μιλάω. Λοιπόν. Όχι, περίμενε. Και ταυτόχρονα στι αιμονέ του κομπ μπορούμε να δούμε και τι αιμονέ που μπορεί να έχει ένα σκηνοθέτη. Ένα σκηνοθέτη μπορεί να είναι κάποιε αιμονέ τι οποίε μπορεί να ενδώσει. Που χου είπε πολύ σωστά ότι ο να ενέδωσε στην Τζέιμ Μποντίλα του σε αυτή την ταινία, επιτέλου εκεί που φλέρταρε. Εδώ πέρα το έδωσε 100%. Και νιώθω ότι αυτό μπορεί να ισχύσει και για ένα σκηνοθέτη, ο οποίο ξέρει, λέει συγκρατημένο εδώ, συγκρατημένο εδώ, συγκρατημένο εδώ και κάπου του, του, φεύγει ρε παιδί μου. Ο Κορσέζε. Έχει μια-δυο μια, μια ταινίε οι οποίε ήταν αιμονή του ρε παιδί μου, ήθελε να τι κάνει με βάση την βαθιά του πίστη, α πούμε, την καθολική και βλέπει ότι είναι διαποτισμένη. μιλάει για το Silence, α πούμε. Είναι μια ταινία. Και, και είναι ο δημονή. Ταρκόφσκι με τι μυστικιστικέ του χριστιανικέ μονέ πάλι. Αυτό. Δεν είμαι σίγουρο, δεν έχω πολύ δει Ταρκόφσκι, αλλά αυτό που λε. Έχει ένα περιστρέφεται γύρω από ένα μυστικισμό mm. χριστιανικό. Οκ. Okay. Uh, οπότε υπάρχει, υπάρχουν οι διαδικασίες γύρω από το γύρισμα μιας ταινίας εδώ πέρα. Ε, εκεί που μαζεύεται για πρώτη φορά όλη η ομάδα και προσπαθούν να βρουν πώ θα προσεγγίσουν την όλη φάση, είναι το table read το λεγόμενο. Όπου μαζεύεται ε, cast και crew και περνάνε ένα χέρι το σενάριο να, δουν, να πάρουν πρώτε σημειώσει. Να πει ο καθένα το κομμάτι του πώ ερμηνεύει αυτή την ατάκα, αυτή τη σκηνή. Να πει ο σκηνοθέτη, όχι, το, εγώ το βλέπω έτσι. Να κρατάνε σημειώσει η τεχνική από πίσω ή τέλο πάντων τα άλλα καλλιτεχνικά πόστα. Αυτό. Και... Με αυτό που λε τώρα, ε, αρχίζει να με πετάει έξω ο Τόμ Χάρντι. Είναι ωραίο οποίο ο Τόμ Χάρντι, τον αγαπώ και έχει κάποιε πολύ ωραίε ερμηνείε. Αλλά έτσι όπω το περιγράφει, μου λείπει ο Γκάρι Ολτμαν από το ρόλο του ίνου. Ναι, οκ. Okay. Ένα τέτοιο τύπο. Ο Χάρντι είναι ο Ζεν ρε παιδί μου. Ναι, είναι ο Ζεν Τώρα, έτσι όπω το περιγράφει, θα μου καθόταν περισσότερο ένα τύπο πιο θέσπιαν. Πιο θέσπιαν και λίγο. Όχι η παροδία που έκανε στον Μπέρντμαν. Ε, mm. με τον Νόρτον, mm -hmm. αλλά αυτό στο πολύ πιο πολιτισμένο και στο πολύ πιο ευθύ. Να ήταν πιο πολύ πραγματικά ένας τύπος ο οποίος αγαπάει ο την... Ο οποίος είναι... Ο Ίμς είναι λίγο, ξέρεις, χαίστηκα αν το κάνω, χαίστηκα και αν δεν το κάνω. Κάποιο που παθιασμένο. Ο Ίμς νιώθω ότι είναι ένα, χωρίς να πω, δεν, δεν είναι σχόλιο, αλλά νομίζω ότι είναι ο τρόπος του όλα να, να μιλήσει για το method acting. Γιατί είναι κυριολεκτικά ο τύπος είναι τόσο μέθοδος που γίνεται ο άλλος. Ναι, ναι, είναι πιο πολύ αυτό που αυτή την έννοια, δεν μου κλωτσάει Γιατί οι, οι έχουν λίγο αυτόν τον αέρα, χωρί να λέω ότι του ξέρω στην προσωπική ζωή, αλλά υπάρχει αυτό ο αέρα ότι. Δεν θα το φανταστώ, απλά θα γίνω αυτό. <laughs> ναι, ρε παιδί μου, απλά λίγο περισσότερο πάθο θα, θα, δούλευε. <laughs> ναι, μπορεί, μπορεί, μπορεί. Μπορεί να χρειαζόταν τον Ρόμπερ Ντάνι Τζούνιορ ω κέρκ Λάζαρου από το Tropic Thunder, το οποίο πρέπει να το κάνουμε <σχύει> με καθημερινότητα. <σχύει> <δύο, σχύει> λοιπόν. Ωραία, Ταυτόχρονα, ταυτόχρονα την επιτομή του ότι μιλάμε για τη δημιουργία μια ταινία είναι και το τι είναι η βασική ιδέα πίσω από μια ταινία. Το Inception μιλάει για την πιο απλή εκδοχή μιας ιδέας, μιλάει για την έμπνευση. Ε, πολλοί θα σας πούν, ε, δάσκαλοι σενάριου, σεναριογράφοι, ότι αν μπορέσει να πεις με απλά λόγια, με μια, μια απλή πρόταση, με μια απλή φράση την ταινία σου, έχεις πετύχει, ξέρεις ότι στέκει η ιδέα. Μπορεί να μην είναι η πιο πρωτοτύπη ιδέα του κόσμου, Α, μπορεί να περάσει χίλια μυρια κύματα και να μην υλοποιηθεί σωστά, αλλά η ιστορία στέκει άμα μπορεί να την περιγράψει πάρα πολύ απλά. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ένα άνδρα να μπορέσει να ξεπεράσει τα κόμπλεξ που έχει με τον πατέρα του και να δημιουργήσει κάτι δικό του. Ακριβώ. Ακριβώ. Και αυτό είναι το, το, λεγόμενο σε μια ταινία logline, Όπου σε μια πρόταση απαντά τα χοντρικά, τα πού, ποιο, πότε, τι, γιατί. Και λοιπόν, γιατί βλέπουμε αυτήν την ταινία. Ποια είναι η επιχείρηση εδώ που ποιο ποτε τι γιατι και λοιπον γιατι βλεπουμε αυτή την ταινια ποια ειναι η επιχειρηση εδω που παμε να κάνουμε τον fisher και νιώθω ότι στέκει και αυτό και ταυτόχρονα το ότι θίγουμε το θέμα και, το, και ο Ιμς το εισάγει αυτό ότι okay, πρέπει να χτυπήσουμε τη σχέση με τον πατέρα. Μου δουλεύει πάρα πολύ γιατί νιώθω ότι πολλές φορές πολλά πράγματα από αυτά που είμαστε ορίζονται μέσα από σχέση σχέσεις μας με τους γονείς μας. Τα πρώτα άτομα τα οποία εκτός απρόπτου μας μεγαλώνουν και μας διαμορφώνουν. Οπότε είναι πολύ πρωταρχικό, είναι πολύ αρχιετυπικό αυτό το πράγμα. Ε, να να χτυπήσει τη σχέση με του γονεί. okay, εδώ για λόγου οικονομία δεν υπήρχε μάνα, υπήρχε πατέρα. Μόνο. Εντάξει, τώρα, μετά θα πει ένα άλλα χωράφια. Αλλά είναι αυτό. Αυτό είναι και το μυστικό της ταινία, διότι για να βάλουν τον Φίσερ να κάνει αυτό που θέλουν πρέπει να του φυτέψουν μια καλή ιδέα και κάνει ένα διαχωρισμό η ταινία και λέει ότι μπορείς να φυτέψεις καλές ιδέες και μπορείς να φυτέψεις κακές ιδέες. Η ιδέα που θα φυτέψουν στον Φίσερ θα τον κάνει καλύτερο άνθρωπο. Mm -hmm. Η ιδέα που έχει φυτέψει στον εαυτό του ο Κόμπ τον κάνει χειρότερο άνθρωπο, διότι δεν τον αφήνει να ξεφύγει. Mm -hmm. Οπότε, για να λυθεί το δράμα, mm -hmm. πρέπει ο Φίσερ, δηλαδή είναι αυτό που λέει ο Ίμς, δεν αρκεί να mm -hmm. δεν αρκεί να του φυτέψουμε μια οποιαδήποτε ιδέα, πρέπει να είναι μια ιδέα που θα τον βοηθήσει να πάει παρακάτω, μια θετική ιδέα, mm -hmm. όχι μια αρνητική ιδέα. Mm -hmm. Και αντιστοίχως, ε, ανακαλύπτηκε ο Κόμπ, ότι πρέπει να κάνει ακριβώς το ίδιο, γιατί αλλιώς δεν θα τελειώσει η αποστολή και έχει θέσει σε κίνδυνο τις ζωές της ομάδας και πρέπει να γίνει καλύτερος άνθρωπος, να ξεπεράσει τα προβλήματα και τα κόμπλεξ του, να πετάξει από πάνω του ό,τι προκατάληψη έχει, προκατάληψη προσωπική, κοινωνική, όλες τις προκαταλήψεις mm. και να έρθει η κάθαρση που έχουμε στο δράμα και γενικότερα όλα δουλεύουν τέλεια, είναι ένα τέλειο σενάριο. Και συμφωνώ επίση και με την ε, λογική του ότι πρέπει να του ρίξει κάτι θετικό. Όχι, χέσε τον πατέρα σου, αλλά γίνε κάτι δικό σου. Διότι αυτό πιστεύω ότι πρέπει να κάνουν και οι ταινίε. Δεν λέω τώρα οι ταινίε οι οποίε έχουν ηθικό δίδαγμα, αλλά οι ταινίε οι οποίε έχουν μια αντιπρόταση στην προβληματική που θίγουν. Εγώ προσωπικά το θέλω αυτό. Και αυτό δεν σημαίνει ότι μια ταινία, πούμε, η οποία είναι μια τραγωδία και ο πρωταγωνιστή πηγαίνει στο διάλογο, βλέπει ο Μάικλ Κορλαιόνε. Ε, διότι αυτέ τι ταινίε ο Νονό, α πούμε, έχει αντίπρόταση. Απλά σου, σου την κάνει μέσω αντιπαραδείγματο με τον Μάικλ Κορλαιόνε. Απλώ υπάρχει μια προβληματική που θίγει, στην οποία μπορεί να μείνει στην κρίνια, στο κατηγορό, αλλά μπορεί να το πάσει ένα βήμα παραπέρα, όχι μεγάλο. Όχι να αφιερώσει ολόκληρη πράξη ή ολόκληρη η ολοκληρη για την αντιπρόταση, αλλά να, να την κάνει την αντίπρόταση. Ότι εγώ πιστεύω ότι υπάρχει πρόβλημα με αυτό και αυτό και αυτό. Αλλά η δική μου λύση θα ήταν αυτή. Και αυτό είναι η θετική σκέψη που βλέπω στο πώς το θέτει ο Ιμς και τελικά εφαρμόζει ο Κομπ. Ο Κομπ. Αυτό. Ε, αυτά πάνω κάτω έχω να πω για, το... για την αντιστοιχεία δημιουργίας ταινιών και... Έχει γράψει εδώ πέρα για του ανθρώπου που κοιμούνται στη Μομπάσα. Ναι, οι άνθρωποι που κοιμούνται στη Μομπάσα, όχι, okay, εσύ του είπε τζάκια. Εγώ τώρα αυτό που λέω δεν οπτικά, σημαίνει. Οπτικά, 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 αυτό, είναι τζάνκια, αυτό που δείχνει, διότι μετά δείχνει. δείχνει τον κομπ ε, να πηγαίνει και να πλένει τα μούτρα του. Ε. Είναι ξεκάθαρο ο παραλληλισμό ε. που κάνει ότι. Ε. Ναρκωτικά. Όχι, σίγουρα, οπτικά είναι ξεκάθαρο. Εγώ τώρα σκεφτόμουν τι είναι αυτό τώρα. Θεατή ο, ο οποίο ζει μέσα από τι ταινίε μόνο, ο πέρα βρέχει δημιουργό, δε, δεν μπορώ στην αντίστοιχία μου δεν έχω καταλήξει ακριβώ που, που, είναι αυτοί. Είναι οι καταναλωτέ τη τέχνη. Ναι, ίσω οι καταναλωτέ τη τέχνη που έχουν χαθεί μέσα στην τέχνη, Ίσως να είναι σχόλιο του. Του Nolan, το αντίστοιχο του William Σάτνερ, Get a Life. Psst, δηλαδή, ναι. μπορεί να είναι αυτό, ότι Τέχνη Χαλαρώστε και, και λίγο, α πούμε. Μην τα παίρνετε τόσο σοβαρά. Το όνειρο για το όνειρο, η τέχνη για την τέχνη. Ε. Τα προϊόντα τη τέχνη, μην τα παίρνετε σοβαρά και γίνονται η ζωή σα. Ναι. Χαλαρώστε και λίγο. Θα μπορούσε να είναι και αυτό, σωστά. Ναι. Δεν λέω ότι αυτό είναι. Είναι, είναι, μια καλή, είναι μια καλή τέτοια. Οπτικά σίγουρα είναι τζάνκια πάντω, αλλά να σου πω κάτι. Σκέψου ανθρώπου στο φόρουμ, οι οποίοι. Ε, γαμώ το επεισόδιο 9, γαμώ το επεισόδιο 8, γαμώ το Batman Begins κτλ. κτλ, κτλ. Ναι, που το παίρνουν προσωπικά, λε και του. Ε, Λε και απευθύνεται σε αυτού, α πούμε. Ναι, αυτό. Οπότε, ναι. Α, τελειώσαμε με τι αντιστοιχίε. Ναι, εγώ έχω τελειώσει με τι αντιστοιχίε. Α, είναι, έχω, ναι, έχουμε σημειώσει εδώ πέρα γιατί μία σκηνή ταινία η οποία ε, θα μπορούσε να κοπούν δύο ατάκε και να μου άρεσε περισσότερο. Αλλά αυτό είναι καθαρά δικό μου κόλλημα. Όπω λέει και ο Ιμ, είναι ο τρόπο που μεγάλωσα. Ε, ε, εκεί που στην ταράτσα που αναθέτει πλήρω την αποστολή ο Σάιτο στον Κόμπ. Ε, και στον Ιμ και στον Άρθουρ, είναι ο Ιμ εκεί, δεν θυμάμαι. Φυσικά και είναι, είναι. και ο Ιμ και ο Άρθουρ. Είναι με τι φωτογραφίε. Μπράβο. Που... Μπράβο. εκεί που ο Σάιτο ρε παιδί μου, πέρα από το ότι okay, θέλω να σπάσω το μονοπόλιο του Fisher. αρχίζει και λέει ότι ο κόσμο θα γίνει ένα καλύτερο μέρο. Είναι, είναι για, για καλό αυτό που γίνεται. Σα παρακαλώ, πιστέψτε το και νιώθω ότι ο Νόλαν προσπαθεί να εκλογικεύσει ή να χτυπήσει το συνέστημα ενό καπιτάλα που να χτυπήσει ένα χτυπήσει έναν άλλο καπιτάλα. Δεν χρειάζομαι κάτι πέρα από το επιχειρηματικό εννοώ. Οκ, okay. χρειάζεσαι λίγη Einrad στη ζωή σου, αλλά τέλο πάντων, εδώ πέρα ω. Ο... Ο... Ναι, για, για πλάκα το <laughs> Ναι, όχι. Άμα έχει δύο μυθιστορήματα, άμα σα ενδιαφέρουν. Ο Σάιτο mm -hmm. είναι ένα τύπο ο οποίο είναι γουτσου γουτσου. Mm -hmm. Καταρχά, mm -hmm. α είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό. Κι mm ανουαντανάμπε, -hmm. γουτσου γουτσου αυτόματο. Mm -hmm. Αλλά είναι ο μόνο τύπο που μπορεί να σπάσει το μονοπόλιο. Δηλαδή, από αυτού που κάθονται εκεί πέρα. Ποιο θα σπάσει το μονοπόλιο, το παγκόσμιο τη ενέργεια, η Αριάδνη ή ο Ιμ. Είναι ο μόνο που μπορεί να το κάνει. Οπότε, αυτό που λέει ο Νόλαν είναι ότι η θέση του, εφόσον σπάει το μονοπόλιο, είναι αυτομάτω ηθική, ακόμα και αν ο ίδιο δεν είναι ηθικός ω προ τα κίνητρά του. Δηλαδή, τα κίνητρά του είναι να βγάλει λεφτά και να έχει πιθανώ αυτό το μονοπόλιο, αλλά αυτό που κάνει έχει μια ηθική χρειά, διότι εμποδίζει την εταιρεία του Φίσερ να τα καταπιεί, ας πούμε, όλα. Δηλαδή είναι το παιχνίδι των θρόνων. Σύμφωνοι, είναι το παιχνίδι των θρόνων, αλλά ε, ε, δεν διαφωνώ με τη μηχανική αυτή τη σκηνή. Απλώ σου λέω δεν χρειαζόταν να, να, το ηθικολογήσει. Μου αρκούσε απλά αυτό. Δηλαδή κι εγώ σε ένα πράγμα. Σε μια κατάσταση Disney και Warner Brothers, που η Disney τώρα μπορεί να θελήσει να αγοράσει την Warner Brothers, Φυσικά και είμαι με τη Warner Brothers, με την έννοια ναι, να υπάρχει σε ξεχωριστή οντότητα. Και την 20th Century Fox. Ah, too late. Too late, ναι. Εμ... αλλά το ζήτημα είναι ότι δεν θα κάτσω τώρα να, να, ακούσω τον άλλο να με παρακαλάει με puppy eyes, ότι ξέρει πρέπει να καταλάβει ότι αυτό που κάνουν είναι ηθικό. Θα με σε φάση, είναι πρακτικό. Χέσε μα με το ηθικό. Αυτό δεν χρειάζομαι. Μόνο αυτό. Το οποίο φυσικά δεν είναι αρκετά να μου υπονομεύσει την ταινία. Απλώ είναι το ένα σημείο που μου κλώτησε σε, σε ώρε Γι' αυτό γαμάει η 8η σεζόν του Game of Thrones. Παρόλο στι, στι ιδέε, στην εκτέλεση έχει προβλήματα. Εντάξει. Ηλίτωση σε αυτό που ετοιμαζόμουν να σου πω. Όχι. Στι ιδέε, εκτό από το ότι σκοτώνει τον νυχτοβασιλιά η μικρή, είμαι εκεί. <laughs> Διότι λέ, μιλάει γι' αυτό, για το παιχνίδι <laughs> των θρόνων και πώ πρέπει να συνεχίσει να κινείται Όπως, η, ναι. ο τροχό. Γιατί αλλιώ είναι πολύ μισό. χειρότερο να σπάσει ο τροχό παρά να, να υπάρχει κάποιο στον τροχό ο οποίο τουλάχιστον να. Όπω είπαμε στο Siri Simposio, εγώ είμαι... βρήκα τα τι πολύ ενδιαφέροντα. Τα πώ διαφωνώ σε τεράστιο βαθμό. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε για την ΜΑΛ και τον ΚΟΜ που είναι η ψυχή τη ταινία. Θα να ξεκινήσει, και για το καθαρτήριο, oh, για το καθαρτήριο και ε. για όλα αυτά που γίνονται. Oh. Την ιδέα του Inception, αυτό που έκανε ο ΚΟΜ στην ΜΑΛ. Ρε φίλε, είναι, είναι το. Αυτό το πράγμα, παρεπιπτόντω να γυρίσω ελάχιστα στα εφέ, υπάρχει ένα σημείο στο οποίο χτίζανε τον κόσμο του και γκρεμίζαν στην άμμο κάτι και από πίσω φλού τελείω φαινόταν να γκρεμίζεται ένα ολόκληρο οικοδομικό μπλοκ. Έτσι, υπονοεί... Έτσι, υπονοείται ότι έχτισαν την μεγαλούπολη που έχτισαν. Ακριβώ. Και αυτό είναι από τα πιο διακριτικά και ταυτόχρονα μεγαλεπίβολα ε, ψηφιακά εφέ που έχω δει ποτέ μου. Είναι τόσο, τόσο κλασάτο. Ε, αλλά είναι, ε, είναι. ένα ζευγάρι που του κατάπιανε οι μονέ του το, λίμπο είναι, είναι ένα μέρο το οποίο είσαι 100% αδύναμος. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι, σε ξεπερνάει γιατί είσαι, ε, ε, είσαι καθαρό εμώ υποσυνείδητο. Ε, είσαι, αγ, είσαι, στα πιο αγνά σου, είσαι στον πυρήνα σου. Ε, και στον πυρήνα σου δεν μπορείς να κρυφτείς. Δεν υπάρχουν κοινωνικές συμβάσεις, δεν υπάρχει τίποτα το οποίο να πηγαίνει ε, να, 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 βρίσκεται εμπόδιο ή να σε κρύβει από αυτό που πραγματικά είσαι. Εκτό από αυτά που θα φέρει μαζί σου. Εκτό από αυτά που θα φέρει μαζί σου, τα οποία ε, ε, υπησέρχεται εκεί πέρα και το κοινωνικό, αλλά νιώθω ότι ακόμα και σε αυτή τη, σε αυτή τη φάση, αυτό ο, ο οποίο θα πέσει στη λίμπο, τα ξεχνάει αυτά. Όσο παραμένει στη λίμπο, μένει αυτό με τον εαυτό του. Και κάποιο φυσικά έχει το δικαίωμα να πει ότι δεν υπάρχει η ανθρώπινη φύση. η ότι ε, είμαστε μόνο κατασκευάσματα τη κοινωνία. Δηλαδή ότι είμαστε μόνο όπω μα ορίζει η κοινωνία και δεν υπάρχει κάποια πρώτερη κατάσταση. Μεγάλη κουβέντα. Αλλά αυτό που δίνει η ταινία εδώ πέρα είναι αυτό. Ότι είσαι 100% ανθρώπινη φύση σε εκείνο το σημείο. Και είσαι, αδύνατο, είσαι αδύναμος απέναντί του. Δεν μπορείς να το κάνεις καλά με ψέματα, με κόλπα, με επιχειρημάτα, με οτιδήποτε πέρα από το να κοιτάξεις την αλήθεια κατάματα και να πράξεις με βάση αυτό ή να είσαι με βάση αυτό. Ναι, Αλήθεια. για κάποιον ο οποίο πιστεύει ότι δεν υπάρχει ανθρώπινη φύση, δεν νομίζω ότι στέκει η να εισαι με βαση αυτο ναι για καποιον ο οποιο πιστευει διότι τι είναι το ασυνείδητο που βουλιάζουν τότε. Θέλω να πω πρέπει να, για να δεχτείς την ταινία Πρέπει να δεχτείς την ψυχολογική θεωρία Αν όχι απαραίτητα τη συγκεκριμένη θεωρία του Jung Πρέπει να δεχτείς τη γενικότερη θεωρία της ψυχανάλυσης με Αυτού Ναι που μιλάει για το ότι ο άνθρωπος Αποτελείται από διάφορα επίπεδα Τα οποία δεν δημιουργούνται από την αλληλεπίδραση Μόνο με τους άλλους ανθρώπους Αλλά Ναι αυτό είναι Γιούγκ Προσπαθώ να το πάω προ το Φρόιντ και με κλωτσάει ο εαυτό μου. Τέλο oh. πάντων. Ρε, παιδί μου, πρέπει να δεχτείς ότι ο άνθρωπο έχει ε, και κάποια επίπεδα πιο κάτω. Δεν νομίζω ότι στέκει η ταινία για κάποιον που δεν το δέχεται. Ναι. Δεν δέχεται τι γενικέ γραμμέ τη ψυχαναλυτική θεωρία. Ναι. Λοιπόν, εδώ θα ήθελα να πω και να πάω στο σημείο που η ΜΑΛ, που αποκαλύπτεται τι έχει συμβεί με τη ΜΑΛ. Η μάλ δείχνει τι συμβαίνει όταν κάνεις λάθος την αφύπνιση. Mm. Δηλαδή, οκ, okay, η μάλ αντιλαμβάνεται μέσω αυτής της διαδικασίας ότι υπάρχει, υπάρχουν οι πραγματικότητες κι άλλες πέρα από αυτήν που γνωρίζει. Mm -hmm. Το λάθος που κάνει είναι η απαξίωση, η πλήρης απαξίωση ενός επιπέδου του, του στάνταρ επίπεδου που γνώριζε ε, μέχρι πριν. Φτάνει δηλαδή στον γνωστικισμό που το έχω ξαναπεί στο, στον Αρονόφσκι που έχει γνωστικιστικές εμονές. Στο μητέρα. Ναι. Γενικώ ο Αρονόφσκι έχει μια γνωστικιστική τάση. τάση. Η, η Μαλ μπερδεύει τις πραγματικότητες ενώ στο τέλος ο κόμπ τις ξεκαθαρίζει. Δεν απαξιώνει καμία από αυτές. Η Μαλ απαξιώνει τα αληθινά παιδιά της. <coughs> Γιατί θεωρεί ότι τα πραγματικά παιδιά της βρίσκονται στο καθαρτήριο. Που δεν τα είδαμε ποτέ βέβαια. Αλλά ναι. Δεν τα είδαμε <coughs> ποτέ, αλλά αυτή τα βλέπει. Αυτή, αυτά είναι τα παιδιά που βλέπει. <coughs> Και τέλος πάντων είναι πολύ ωραία η θεματική αυτή για μένα διότι δείχνει το τι μπορείς να πάθεις αν πας για αφύπνιση αλλά το δεις στραβά. Δηλαδή άμα το δεις σωστά θα γίνεις ε, γιόγκι. Αν το δεις λάθος... Απίσω το παράδειγμα Ναι ρε παιδί μου θα, θα, σε, θα σε καταπιεί διότι κάτι το οποίο είναι υγιές. Υγιές είναι να εξερευνήσεις τις ασυνείδητες περιοχές της ψυχής σου και να δεις, να μάθεις εκεί πράγματα, αλλά είναι ανθιγεινό να θεωρήσεις ότι οτιδήποτε δεν είναι στο βαθύτερο επίπεδο αυτομάτως είναι και για πέταμα. Γιατί μάλλον το πέταξε στα σκουπίδια. Αυτό εισάγει και μία ενότητα με την οποία όλα δεν είχε σκόπο να ασχοληθεί ποτέ πραγματικά, αλλά την αγγίζει, τη γλύφει λίγο, ε, τη θεότητα, τη θέωσης, και τη Αθανασία, ή μάλλον τη θέωση μέσω τη Αθανασία. Γιατί θα μπορούσαν να κοιμούνται για 5 λεπτά και να έχουν ζήσει 80 κάτω-κάτω-κάτω. Και να το έχουν κάνει αυτό μερικέ φορέ. Είχαν τη δυνατότητα να το κάνουν, από ό,τι κατάλαβα, το κάναν μία φορά. Ζήσανε μέχρι να γίνουν 80 χρόνων και επέστρεψαν. Και η, η μία δεν τα πήγε καλά με την αφύπνιση και με την εγκαταλείψη τη θέωσή τη. Γιατί η τύπησα μπορούσε να κάνει ό,τι ήθελε εκεί πέρα. Και ξαφνικά γυρίσει σε κάτι στο οποίο πρέπει να κόψει τα κρεμίδια με το μαχαίρι για να φά. Ενώ εκεί. Έφτιαχνε κτίρια, OK. Έφτιαχνε άδεια κτίρια με μια συγκεκριμένη αρχιτεκτονική, το πιο βαρετό πράγμα του κόσμου. Α, δ, αλλά θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι γίναν Θεοί για λίγο, γίναν, θα μπορούσαν να γίνουν και αθάνατοι και η, Μολ, η Μάλ δεν μπόρεσε ποτέ να, να κάνει ειρήνη με το ότι ξέρει κάτι. Πρέπει να επιστρέψουμε. Πρέπει να ζήσουμε σε έναν κόσμο στον οποίο δεν μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Και δεν θα ζήσουμε για πάντα. Θα έχουμε μία ευκαιρία να το κάνουμε αυτό. Γεια σα. Ναι, νομίζω ότι συμβαίνει αυτό επειδή το. Το είδε λάθος, δηλαδή... Το πήρε ανάποδα, το ταξίδι στο όνειρο. Το, πήρε, το ανάποδα. πήρε ανάποδα με την έννοια ότι αν ε, ζήσεις τη ζωή σου και προχωρήσεις μπροστά ανοίγεις ευκαιρίες για να πας σε άλλα επίπεδα έτσι. Ε. Αν... με το να βουλιάζει προς τα κάτω γυρνάει προς τα πίσω, αν καταλαβαίνεις θέλω να πω. Mm -hmm. Δηλαδή, αντί να πάει μπροστά και να υπάρχει απελευθέρωση αν όχι όπως τη λέει ο βουδισμός, τουλάχιστον έστω όπως τη λέει ο Ινδουισμός ότι απελευθερώνεσαι όταν ξεφεύγεις από, το... από τη λούμπα. Ε. Όταν αφήνεις πίσω σου τη φθορά. Ε. Εδώ πέρα πήγε να ξεφύγει από τη φθορά, να, 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 το κλέψει, να γλιτώσει. Ενώ το όριμο, η όριμη προσέγγιση θα ήταν να πει ότι δέχομαι τη φθορά και αυτό μπορεί να είναι ο τρόπο με τον οποίο θα απελευθερωθώ. Mm. Τι πιστεύει ότι ετοίμαζε ο, ο Κόμπ στο εργαστήριό του το ονειρικό. Το εργαστήριό του το ονειρικό. Ε, που, έβαζε, που είχε τα επίπεδα με τα σανσέρ και μπήκε η Ρεάδνη κάποια στιγμή και τον είδε. Α. Ah. Πιστεύει ότι ετοίμαζε reunion μόνιμο. Ναι, νομίζω ότι ετοίμαζε ότι θα. Αυτό που στο τέλο τη λέει ότι θα, θα κάτσω εδώ κτλ. Δηλαδή. Εφόσον ήταν μια ευκαιρία να επιστρέψει, αυτό που του έδωσε ο Σάιτο, ευκαιρία να επιστρέψει στα παιδιά του στον πραγματικό κόσμο. Mm -hmm. αν, αν δεν πήγαινε καλά όλο αυτό, υποθέτω να παρατήσει όλους τους υπόλοιπους, να ψοφήσουν. Αυτοκτονία συνειδητού. Ναι, να, να, να παρατήσει την ομάδα, mm. να πάει κάτω, ή έστω να τους πει, παιδιά, ελάτε να κάνουμε παρέα όλοι μαζί στο... Και αυτό, είναι, αυτό είναι πολύ τρομακτικό. Δεν ξέρω τι θα έλεγε. Ελάτε να κάνουμε παρέα με τη γυναίκα μου στον πάτο. Απλώ νιώθω ότι από τη στιγμή που βρήκε τον Ιούσουφ, ε, που, που, που δίνει φίλτρα τα οποία είχαν όλο και δυνατότερη ευκρίνεια στα όνειρα, νιώθω ότι προσπαθούσε να κατασκευάσει την ύφη του Φράγκενστάιν. Δηλαδή να, να έχει μια, την, την πιο καθαρή εικόνα και λεπτομερή, να, να την κάνει λιγότερο χωμόκουλου. Την ε, Ναι, φούλημα το άλλο και εμεί. Καλά το πιάσατε, εσύ το πιάσατε. Ε, που προφανώ προπάρχει αυτό ο όρο. Ε, ε, από την αρχημία. Ναι, ναι ακριβώ να μην είναι μόνο οι αναμνήσει του. Να προσπαθούσε να την κάνει όσο πιο αληθινή γινόταν. Αυτό και που... αυτό να... απέτυχε να κάνει στο τέλο. Και ευτυχώ γι' αυτόν, γιατί αυτό ήταν η ματαιότητα. Ό,τι και αν έκανε, θα ήταν η μόλα όπω την θυμόταν ο ίδιο. Ε, σε μια ταινία η οποία μιλάει συνεχώ για προβολέ υποσυνείδητων, ο τύπο έφαγε όλη την ηρωνία στα μούτρα. Ονείρωξη. Ναι, γι' αυτό δουλεύει η ταινία. Ε, ναι, ναι, ναι. Θέλω να πω ότι αν αφαιρέσει μία κλωστή από ένα σημείο, θα καταρρεύσει, το οποίο σημαίνει ότι είναι ένα τελείω σενάριο. Sorry. Yep. Συγγνώμη. Α, αντικειμενικά τέλειο. Όχι ρε παιδί μου. <laughs> Όσον αφορά τη γραφή του. Τώρα αν σας δουλεύει ταινία αυτό εκεί δεν είναι αντικειμενικό γιατί σε πολλούς ανθρώπους δεν τους δουλεύει. Δεν, δεν μπορούν να μπουν στην ταινία. Mm. Τώρα το ότι το σενάριο είναι τέλειο με την έννοια ότι όλα είναι στη θέση τους όχι ότι θα μπορούσε να είναι διαφορετικό φυσικά και θα μπορούσε αλλά έτσι όπως είναι βγάζεις μια κλωστή mm. Καταραίει όλο. Ακόμα και τα χιόνια. Να, το κυνηγητό στα χιόνια. Το κυνηγητό στα Αλλά χιόνια. Μέχρι... είναι placeholder με την έννοια ότι, γι' αυτό προσπαθώ να διαχωρίσω τι σημαίνει τέλειο σενάριο. Αν βγάλει την κλωστή του ότι σε εκείνο το σημείο έχουμε μια επίθεση του υποσυνειδήτου του Φίσερ σε ένα οχυρό, mm -hmm. δεν δουλεύει. Ε, αυτό που δεν μου δούλεψε εμένα είναι ο πολύ βαρετό και πεζό και μπλαχτρόπο. Σχήμα κυνηγητό που το παρουσίασε αυτό. Yeah. Αλλά δεν μπορεί να αφαιρέσεις από το σενάριο ότι σε εκείνο το σημείο κάνουμε επίθεση στο χειρό okay. του Φίσερ, okay. το οποίο είναι ιδωμένο μέσα από τις φαντασιώσει, μέσα από το φαντασιακό του mm -hmm. mm -hmm. Τώρα η συγκεκριμένη εκτέλεση, και αυτό πάει στο καθένα όπως βολεύεται, και τα όνειρα του κάθε δημιουργού, είναι αυτό. Και εκεί ήμουνα Οκ, okay, θα μπορούσε να κάνει κάτι πιο ενδιαφέρον από. Ήθελε να κάνει James Bond αυτό. Ήθελε, είχε... να κάνει την να έτσι. κάνει τη, τη σε από το αυτό. Οκ. Okay. Παιδιά τσαλάκο χαρτοπετσέτα και την πέταξε. Αυτό έχει φρικάρει. Τι άλλο μα έχει μείνει. Είμαι σίγουρος. Δεν είμαι σίγουρο. Ναι, εγώ δεν νιώθω ότι έχω πάρα πολλά. Το φινάλε, είσαι... Το φινάλε και το αν είναι όνειρο που το θίξαμε στο. Ναι, αυτό μα έχει μείνει. Ναι. Ναι, κοίτα. Δεν έχω μια, έχω μια σκέψη ότι μπορεί να... Μπορεί αν είναι όλο αυτό φαντασιακό να αφαιρεί λίγο από τη δραματική βαρύτητα. Αλλά δεν είμαι σίγουρος πια. Γιατί από τότε που είδα την ταινία για να κρατήσω σημειώσει την ξαναείδα. Γιατί λόκο, τζουβελόκο. Απλώ απλώς νιώθω ότι η αρχική μου σκέψη ρε παιδί μου, η οποία είναι υποσυζήτηση πλήρως τώρα, είναι Άμα έχει φάει τόσα σκατά, έχει ξεπεράσει τόσα πράγματα δεν υπάρχει μια διάσταση που λες κρίμα που δεν το βιώνεις αυτό στον πραγματικό κόσμο. Κοίταξε, η ταινία λειτουργεί με την λογική ότι μοιράζεσαι κάποια όνειρα. Ναι. Αν δεχτείς ότι μπορεί να μοιραστεί ένα όνειρο με τα αληθινά του παιδιά, το αυτό. με κάποιον τρόπο ναι. δεν είναι ήττα. Αν δεχτείς ότι... Τώρα μιλάω ξεκάθαρα θεματικά. Mm -hmm. Θεματικά δεν είναι μέσα στο μυαλό του στην τελευταία σκηνή. Ασχέτως του ότι ισχύει, θεματικά έχει θεραπευτεί και είναι μια επανένωση. Που σημαίνει ότι στον κόσμο της ταινία όπου μπορείς να μοιραστεί όνειρα, μπορείς να πεις ότι μοιράζεται ένα όνειρο με τα παιδιά του στο τέλος. Mm. Δεν στέκει να πεις ότι είναι ένα όνειρο το οποίο είναι μόνο, μόνο δικό του. Διότι έχει κερδίσει είναι επανένωση. Απλώ στον κόσμο τη ταινία που μπορεί να μοιραστεί όνειρα, δεν έχει κάποια διαφορά αν συναντηθεί με κάποιον σε ένα όνειρο ή αν συναντηθεί με κάποιον εκτό όνειρου. Ποια είναι η διαφορά. Νιώθω ότι η διαφορά είναι ότι αν δεχτούμε την, τον παραλληλισμό με τη δημιουργία μια ταινία, ότι ο κόσμο στον οποίο μοιράζεσαι πράγματα είναι ένα πλατό. Είναι λοιπόν το εξοχικό στο οποίο πηγαίνει ο κόμπι στο τέλο, το σπίτι στην Αμερική, νιώθω ότι είναι ακριβώ αυτό. Ένα σπίτι στη μέση του πουθενά. Και θα παραμείνουν σε αυτό, λε και είναι στο Overlook Hotel από τη Λάμψη για πάντα. Και νιώθω ότι αυτό είναι άδικο. Γιατί είναι σαν να ζει μια πλάνη και να επιλέγει να ζει αυτή την πλάνη. Και α μην ξέρει ότι είναι πλάνη. Έχει επιλέξει να πει ότι ξέρει κάτι. Ε, αυτή είναι η πραγματικότητά μου τώρα. Μάλλον ο κόμπ δεν ξέρει. Εμεί το πώ το ερμηνεύουμε κι εγώ, αν το ερμηνεύσω ότι αυτό είναι ένα όνειρο, τότε ο κόμπ, έχει καταλήξει να είναι σε μία... να ζει αυτή τη μέρα της μαρμότας, γιατί κάποια στιγμή αυτό το πράγμα είναι πεπερασμένο, νιώθω. Αυτή είναι η μόνη μου διαφωνία στο αν είναι. Αν, αν, αν έχει σημασία ή όχι το αν είναι ε, πραγματικότητα ή όνειρο. Διότι νιώθω ότι η πραγματικότητα πάντα είναι πιο. είναι μεγαλύτερη ανταμοιβή. Οκ. Okay. Λίγο αυτό λέει. Παίζουν σε, φαντα... σε μια φαντασίωση η οποία θα παίζει και θα παίζει και θα παίζει. Δεν σου λέω κυριολεκτική λούπα κάθε μέρα θα ξυπνάει και θα ξαναβλέπει τα παιδιά του και θα ξαναβλέπει τα παιδιά του. Θα, τα ξανά... θα υπάρχει η επανένωση. Απλώ νιώθω ότι δεν θα μπορέσουν να κάνουν κάτι διαφορετικό από αυτό που βαρέθηκαν με την Μάλ όταν φτιάχνανε στη βαθιά λίμπο τον δικό του κόσμο. Θα είναι πεπερασμένο γιατί όπω και να έχει θα είναι οι δικέ του φαντασιώσει, οι δικέ του προβολέ το πώ ήταν τα παιδιά του. Δεν θα, είναι, δεν θα δημιουργεί καινούργιε εμπειρίε. Okay. Αυτό είναι η μόνη μου διαφωνία ότι ρε, πώς τη μου έκανε όλα αυτά. Έφαγε, πέρασε διαπυρός και σιδήρου και θαλάσση και σάιτο. Για να για να είναι αυτό το φαντασιακό πράγμα, υπάρχει μια διαφορά στο μυαλό μου. Η πραγματικότητα είναι πολύ πιο σκληρή, πολύ πιο περιοριστική, αλλά ταυτόχρονα μια με, δίνει μεγαλύτερο έπαθλο όταν ζει τη χαρούμενη στιγμή. Γι' αυτό προσωπικά επιλέγω να πιστέψω. Ότι στο τέλο είναι πραγματικό αυτό που βιώνει. Οκ, okay, απλά η διαφωνία μου είναι η εξή. Α υποθέσουμε ότι η πραγματικότητα mm -hmm. είναι ε, προσωμείωση σε έναν υπολογιστή. Mm -hmm. Κάνει διαφορά αυτό για το την αξία τη. Ανάλογα με το φιλοσοφικό ρεύμα στο οποίο υπόκεισε. Γιατί αν είσαι νιχηλιστή, θα θα, είναι άλλη απάντηση από το αν είσαι, υπαρξιστή. Οπότε ε εδώ δεν μπορώ να σου πάω περαιτέρω, προτού πάμε σε αυτό και νιώθω ότι θα πάμε σε βαθιά χωράφια. Οκ, okay, να μην πάμε, απλά θεωρώ... Καταλαβαίνω τι λες, δεν είναι καθόλου να παράλογο. Να πω ότι εφόσον δεν είσαι μόνος σου χαμένο στο κεφάλι σου και έχεις, υπάρχει αληθινή επικοινωνία με, άλλους, με άλλες νοήσεις, mm -hmm. δεν έχει καμία σημασία αν η πραγματικότητα είναι απτή ή αν είναι προσωμείωση. Το ίδιο ακριβώς είναι. Η, η, η μόνη μου διαφωνία πάνω στη μόνη σου είναι διαφωνία. Είναι άσχετο το ένα με το άλλο. Θα συμφωνούσα άμα δεν έκαναν σαφέ ότι το πράγμα το οποίο ονειρεύεσαι είναι ένα συγκεκριμένο λαβύρινθο. Και δεν σου δίνει. Δεν, ποτέ η ταινία δεν μου έδωσε να καταλάβω ότι είναι μια τεράστια πολυπλοκότητα αυτή. Θα μου πει, αν δεν το καταλαβαίνει, το επιχείρημά μου δεν στέκει. Okay. Οπότε εκεί θα πω cool, το βλέπω. Απλώ προσωπικά σου λέω επιλέγω για αυτού του λόγου που ανέφερα. Βλέπω τη διαφορά. Και πιστεύω ότι υπάρχει. Και πάλι θεματικά σου λέω υποθέτοντας ότι είναι όντως τα παιδιά του εκεί. Ναι, 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 σύμφωνα. Σύμφω. Δηλαδή, ότι υποθετικά είναι ένα όνειρο που του έχει φτιάξει ο, ο χαρακτήρας του Μάγκλ Κέιν, mm -hmm. ότι τέλο πάντων είναι ένα όνειρο που μοιράζεται με τα παιδιά του, mm -hmm. δεν είναι ένα όνειρο που είναι μέσα στο κεφάλι του. À, εκεί όχι... δεν βλέπω τη διαφορά. Okay, κατάλαβανο, εκεί κατάλαβανο, δεν βλέπω κατάλαβανο. την πάρα μικρή διαφορά. Εντάξει, και... Όχι ότι στο τέλος φαντάζεται. Επανενώνεται με τα το παιδιά του, ότι όντω επανενώνεται με τα το παιδιά του, απλά όχι στον πραγματικό κόσμο, σε ένα όνειρο. Α, ναι, εγώ, εγώ το, το δίλημα το οποίο νόμιζα ότι έθεσε η ταινία και ακόμα νομίζω να σου πω την αλήθεια, είναι ότι είναι αυτό. Ότι ο τύπος μπήκε στη βαθιά λίμπο και έμεινε εκεί όχι, με τα παιδιά Όχι, του. δεν λέω αυτό. Όχι δηλαδή. ότι ο Κέιν του σχεδίασε, ο πεθερός του από ό,τι κατάλαβα, του σχεδίασε αυτό το πράγμα. Ε, αυτό, αυτό ναι, εντάξει, οκ. Okay. Ασχέτω αν το σχεδίασε αυτό, εννοώ ότι στο τέλο αναγκαστικά πρέπει να δεχτώ ότι επανενώνεται με τα παιδιά του. Το αν επανενώνεται με τα παιδιά του εντάξει. σε ένα όνειρο ή αν επανενώνεται με τα παιδιά του στον πραγματικό κόσμο, πραγματικά δεν έχει την Ωραία. παραμικρή διαφορά. Άρα αυτό, αυτή είναι η διαφωνία μα έγκυται στα διαφορετικά φαντασιακά σενάρια. Γιατί εσύ λες ότι είτε επανενώθηκαν όντω είτε μπήκαν όλα με το ίδιο μηχάνημα σε ένα όνειρο. Οπότε εκεί όντω δεν έχει διαφορά. Κάνει ακριβώ το ίδιο πράγμα. Ε, οπότε εκεί δεν έχει διαφορά. Ναι, απλά εγώ ποτέ δεν έθεσα το ενδεχόμενο στο μυαλό μου ότι μπορεί να μπήκαν όλοι και οι τρει μέσα σε αυτό το μηχάνημα. Το λέω με τη λογική ότι ο Νόλαν θέτει κάποια. σου βάζει κάποια ερωτηματικά για το αν οι σκηνέ τη πραγματικότητα είναι και αυτέ ένα κοινό όνειρο. Κουλ. Cool. Θα μπορούσε. Το οποίο είναι mm -hmm. όλοι μέσα, α πούμε. Mm -hmm. Ένα μάτριξ, για να mm -hmm. το πούμε έτσι. Ναι. Αυτό. Ξαφνικά, φαντάστηκα τον Τικάπριο με τα παιδιά του να είναι στο... στην υπόγα του Ιουσουφ. Με όλου του λίγδε εκεί και πέρα. Και να κάθεται ο Μορφέα στι σκιέ. <laughs> και να τα, τα γυαλιά του. Θέλω να πω εκεί βρίσκει το καλό τελικό. Okay. Um, το crossover που. Κανείς δεν... Θέλουν όλοι, αλλά κανεί δεν ζήτησε. <laughs> <laughs> ναι. Μπορώ να πω με ασφάλεια ότι το βίντεο αυτό βγαίνει μεγαλύτερο από το ίδιο το αφιέρωμα. Παιδιά, είχαμε πάρα πολλά να πούμε. Έχει κάτι άλλο να συμπληρώσει. Ε, <laughs> Ζήτων τον Αγάπη ζήτων τον Όλαν. Εμ... Χωρί αυτό να σημαίνει ότι δεν περιμένω να κάνει μια μπαρούφα. Καιρό είναι. Αναγνωρίζω πλήρω. Ε, αυτό, το, αυτό το βίντεο βγαίνει πριν το Tenet. Καλά, Όχι δεν, είναι δεν αναφέρομαι στο Tenet. Λέω Πώς ότι Έχει, έχει είναι νέο ακόμα και έχει περιθώρια να, να, κάνει. Σκάκ, σκάκ. Μπαρούφα, ενώ ε, να κάνει ταινία η οποία δεν θα μιλήσει σε πολύ κόσμο. Να είναι αιμονή η ταινία. Ε, Αυτό. Μπορεί να ενδώσει κάποια στιγμή. Αυτό εννοώ Μπαρούφα. Γιατί και, και πάλι δεν θέλω να κατηγορώ τον δημιουργό ναι, για τα όνειρά του, όπου και αν τα βάζει. Α πούμε, στο... που υπάρχουν αντιστοιχίε στο Ready Player One που ο Σπίλμπεργκ σε μια ταινία που κατά τα άλλα ήταν Α. συμβατική το όνειρο που έβαλε είναι ότι έχει κόλλημα με τη λάμψη. Ναι, ναι. Ο καθένα. Με τον Κιούμπριξ συγκεκριμένα, αλλά έβαλε Ό,τι και τη έχει λάμψη. στο κρανίο του έχει το δικαίωμα να το εκφράζει, ε... αν έχει τα μέσα. Έχει το δικαίωμα να κάνει κάτι το οποίο δεν θα μιλήσει σε πολλοί κόσμο. Όχι απλά το Tenet νιώθω, το, το, ανέφερα για άλλο λόγο, δεν λέω ότι υπονοούσε αυτό. Απλά, το βίντεο βγαίνει κάποιο καιρό πριν βγει το Tenet. Ε, από τα τρέλερ νιώθω ότι πάει να κάνει το Inception νούμερο 2 θεματικά, με την έννοια ότι είναι δομή και κόσμο τύπου Inception. Θα σου εξηγήσουμε όλο αυτό το πολύπλοκο high concept αλλά με time travel, καθαρό έμω, αντί για όνειρα, ας πούμε. Νιώθω ότι πάει να κάνει αυτό το πράγμα. Ε, ναι, τι να πω. Ε, την ταινία είναι από τι ταινίε που βλέπω και ανακαλύπτω κάτι καινούριο, γιατί αλλάζω και εγώ, αλλάζει και αυτή, αυτά που λέγαμε στην υποκειμενικότητα, αλλά είναι τόσο δοτική ταινία που ανάλογα με με την υπαρξιακή σου κατάσταση εκείνη την περίοδο, νιώθω ότι μπορεί να πάρει άλλο πράγμα. Μπορεί να ερμηνεύσει αυτό το πράγμα, αλλιώ γιατί είναι τόσο high concept. Και μπορώ να ακούσω οποιονδήποτε έχει να ψέξει, να κατηγορήσει τον Όλαν για οτιδήποτε. Ε, καταλαβαίνω ότι μπορεί να βλέπετε κάποια πράγματα σαν, σαν αδυναμίε. Εγώ αυτά τα πράγματα τα βλέπω σαν δυνάμει του. Σαν δυνατότητε. Το exposition. Ε, το, το ότι μερικέ φορέ οι ταινίε του κρατάνε πάρα πολύ ώρα. Το, 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 το ενδεχόμενο να, να επαναλάβει κάποια πράγματα για να τα πιάσουν όλοι. Η... δεν ξέρω ό,τι κάνει ο Νόλαν μου αρέσει η μία ταινία του που δεν με έχει αγγίξει ιδιαίτερα η μία που έτσι λέω οκ okay, είναι το Insomnia. που κι αυτή έχει θρύλια. πολλά καλά στοιχεία απλώς σε σχέση με άλλα πράγματα του Νόλαν είμαι σε φάση οκ okay. δεν το λες ένα Thriller, δεν, είναι του κιλού, δεν είναι του κυλού, Φυσικά και δουλεύει. Λέω ότι προσκέφτε συγκρίνουμε φιλμογραφία όλα. Δεν συγκρίνουν όλα με άλλου. Yeah. Έτσι, μιλάμε πάντα για τη τέτοια. Δε, δεν μπορώ. Αυτό ο σκηνοθέτη μου μιλάει κατευθείαν στην καρδούλα μου. Ακόμα και αν μπορεί, ξέρω εγώ, στο Dark Knight Rises να δω την οπτική κάποιου που. Όπω στο Σκοτεινό Πότε που είπε ο Κώστα ότι είναι αντιπαναστατική ταινία κτλ. Τα, λοιπά και τα λοιπά. το βλέπω. Το βλέπω. Απλώ τι να πω. Σε καθαρά αφηγηματικό επίπεδο και το Dark Knight Rises νομίζω είναι η ταινία που αναγνωρίζω τα περισσότερα σφάλματα σεναριακά του Νόλαν. Ε, μου δουλεύει και μου μιλάει σε ένα βαθμό που δεν μπορώ να πω ότι... <σκυρίζει> δεν το λατρεύω αυτόν τον τύπο. Είναι, είναι η έμπνευσή μου. Είναι ένα άνθρωπο ο οποίος δεν θέλω να γίνω Νόλαν, δεν μπορώ να γίνω Νόλαν, δεν έχω ούτε το μυαλό ούτε την κατάρτιση, αλλά είναι ο άνθρωπο ο οποίος ξαναβλέποντα μία ταινία ξαναγεμίζει το, το μάνα. Και λέει Οκ, okay, έλα τώρα, πάμε. Δεν πειράζει και να αποτύχει. Κοίτα εδώ. Κοίτα δω τι, τι πράγματα μπορεί να γίνει στο σινεμά. Και α μην είσαι εσύ αυτός που θα τα παραδώσει. Ναι. Όπως έχω ξαναπεί εγώ από τα Batman του Nolan προτιμώ το Rises, ναι. το λατρεύω ασχέτως των τυπικών ναι, σεναριακών ναι. του προβλημάτων και τώρα θα γίνω λίγο τρόμπας και θα κάνω την ερώτηση Interstellar ή Inception. Ε, Δεν θα σου το απαντήσω γινόμενο κι εγώ τρόμπας γιατί έχω να δω το Interstellar από τότε που βγήκε. Από τότε που βγήκε. Ναι. Το έχει να το δει τόσο καιρό. Τη στιγμή που μιλάμε, έχω να το δω έξι χρόνια. Οκ. Okay, οπότε βάζουμε μία παύση. Θυμάμαι για ότι κάποτε που θα επιστρέψουμε με το Interstellar, όχι σύντομα. Ε, όχι σύντομα, δεν είναι τυράκι αυτό. Ε, θυμάμαι ότι μου άρεσε πάρα πολύ η ταινία. Δεν θυμάμαι να την υπερθεώ προ okay. όπως Όπω το Inception. Αλλά μου άρεσε πάρα πάρα πολύ. Θα, θέλω να την ξαναδώ γιατί έχουν περάσει 6 χρόνια. Ή με άλλο άνθρωπο τελείω. Χειρότερο από ό,τι Αυτά είχαμε να πούμε για το Inception. Παιδιά, ναι. Δύο βίντεο. Καλά, έχουμε και άλλα να πούμε. Άλλα, Αυτά ναι. είπαμε για το Inception <χω> μπροστά στην κάμερα τώρα. Ναι, τώρα. Μόλι κλείσουν οι κάμερε, θα πάμε για ύπνο. Λοιπόν. <laughs> <laughs> και θα νοηρευτούμε. Τον Δικάβριο. Για... Όχι. Λοιπόν,. Ε... Το ρόρι μακάν. Το ρόρι μακάν. Ακόμα και <laughs> <χειρότερο>. Γιατί. <laughs> Γιατί? Τι συμβαίνει, Λοιπόν, ο ρόρι μακάν δεν είναι ο Mountain. Ναι, ο Hound. Ο Hound. Ο Hound. Okay, λοιπόν, ε, αυτά. Ε, κάθε σας like, κάθε σας κοινοποίηση, κάθε σας εγγραφή στο κανάλι θα μας βοηθήσει και μας να συνεχίσουμε να ονειρευόμαστε για αυτό το κανάλι και όχι μόνο. Σας ευχαριστούμε γιατί είμαστε ακόμα φρέσκοι στην τέταρτη σεζόν, έτσι και είμαστε ακόμα στο Inception. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε εδώ, σας ευχαριστούμε για τη στήριξή σας, σας ευχαριστούμε που είστε κομμάτι αυτής της κοινότητας και λαμβάνετε και μέρος σε συζητήσεις, λαμβάνετε μέρος σε ψηφοφορίες, και σε μια-δυο απόπειρες που έχουμε κάνει για μημοποιήσεις πραγμάτων ε, και θα είμαστε εδώ όσο είστε και εσείς εδώ και μακάρι να γίνεστε περισσότεροι διότι μπαίνουμε σε φάση που θα βοηθήσει πάρα πολύ και εμάς άμα γίνετε περισσότεροι. Πάρα πολύ. Αυτό. Εσύ